στο σπίτι όλων μας των πολιτών της Αθήνας, τα έλεγα και της Αττικής, που είναι το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα το πεδίο του Άρεως, βρισκόμαστε εδώ στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για να διοργανώσουμε αυτό το πολύ όμορφο event για παιδιά αλλά και για όλους μας, γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη περίοδο. Πιστεύω πάντα ότι το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και έχω δεσμευτεί προσωπικά και εγώ και οι συνεργάτες μου που βρίσκονται και σήμερα εδώ αρκετοί, θα είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας να το προστατεύσουμε, αλλά και συγχρόνως να το κάνουμε ικανό να μπορεί να φιλοξενεί όλους μας. Γι' αυτό και με συντονισμένες δράσεις, αλλά και με πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες και απόψεις, το όραμά μας για μια πράσινη Αττική αρχίζει να γίνεται ορατή αυτή η προσπάθεια και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Στην περιφέρεια Αττικής έχουμε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα, πρωταρχικό μας στόχο, να κάνουμε, όπως είπα και πριν, την πράσινη περιφέρεια για όλη την Ελλάδα. Και είμαι σίγουρος ότι το ξεκίνημα το οποίο γίνεται θα αποτελέσει μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό, μέσα από την σωστή διαχείριση ακόμα και των στερεών αποβλήτων, πρωτιές. Θα δείτε ότι σε 2 χρόνια η Αττική μας θα είναι πρώτη στην Ελλάδα στα ζητήματα της ανακύκλωσης και σε 5 χρόνια πιστεύω απολύτως η Αττική μας θα είναι πρώτη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, μέσα από τις δικές μας προσπάθειες, μέσα από τις οργανωμένες στρατηγικές τις οποίες εφαρμόζουμε. Βεβαίως σε συνεργασία με το κράτος, με τους δήμους και την κοινωνία των πολιτών χτίζουμε ένα ισχυρό δίκτυο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος που θα απαντά στις προκλήσεις εποχής. Δημιουργούμε δηλαδή κίνητρα για την βελτίωση της καθημερινής ζωής. Κάνουμε ξανά ελκυστικούς τους τόπους που γνώρισαν για δεκαετίες την οικολογική υποβάθμιση και δραστηριότητα. Εφαρμόζουμε στην πράξη αναγνωρισμένες καλές πρακτικές πάνω στις οποίες χαράζουμε περιβαλλοντικές πολιτικές. Είμαι αισιόδοξος ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο, γιατί πάνω απ' όλα υπάρχει όραμα, υπάρχει ενότητα, υπάρχει πηξίδα που λέει αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε τα παιδιά μας, αγαπάμε τη χώρα μας, αγαπάμε την Αττική μας. Και γι' αυτό θα προσπαθούμε πάντα. Ευχαριστώ πολύ.